Κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να δηλητηριάσει τη δημόσια ζωή με γραφική σκανδαλολογία, ανυπόστατες καταγγελίες και με μια τοξική αντιπολιτευτική τακτική, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει, χωρίς τριαμβολογίες, να προετοιμάζει το έδαφος για την οριστική έξοδο από την κρίση και την ανάκτηση της πρόσβασης αγορές χρήματος τον Αύγουστο του 2018. Χθες το απόγευμα είχαμε ένα γεγονός που δυστυχώς πέρασε απαρατήρητο από μεγάλη μερίδα του τύπου, αν και είναι μείζονος σημασίας για την πορεία της χώρας. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, η οποία είχε ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται στην πραγματικότητα για τη δεύτερη επιτυχή έξοδος στις αγορές μετά από αυτήν του Ιουλίου και η οποία στοχεύει στην αναδιαμόρφωση του προφίλ του ελληνικού χρέους, ώστε αυτό να καταστεί ευκολότερα διαπραγματεύσιμο στις διεθνείς αγορές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιτεύχθηκαν οι κεντρικοί στόχοι που είχαν τεθεί. Η εξομάλυνση και κανονικοποίηση της αγοράς ομολόγων με την απορρόφηση των μη τυπικών ομολόγων του PSI. Επίσης, έγινε μια σημαντική ένεση ρευστότητας και το ελληνικό χρέος κατέστη πιο ελκυστικό για τους μη μοχλευμένους επενδυτές. Κατά τη διαδικασία, ανταλλάχθηκαν ομόλογα ύψους περίπου 25,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από μια δεξαμενή 29,6 δισεκατομμυρίων. Η εθελοντική δηλαδή συμμετοχή άγγιξε το 86,1%, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συναλλαγή μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συναλλαγές που έχουν γίνει ποτέ. Συγκεκριμένα, ανταλλάχθηκαν 20 ομόλογα του PSI με 5 νέα τυπικά ομόλογα λήξης από το 2023 μέχρι το 2042. Η ανταλλαγή αυτή κλείνει οριστικά τον κύκλο που άνοιξε το PSI και σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως είχε δεσμευτεί μετά την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου του 2017, θα συνεχίσει με τεχνική επάρκεια και υπευθυνότητα την μεγάλη προσπάθεια για τη διαμόρφωση των συνθήκων, ώστε από τον Αύγουστο του 2018 να μην είναι αναγκαία η στήριξη του επίσημου τομέα για την εξυπηρέτηση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε από χθες και ο νέος κύκλος επαφών στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την τρίτη αξιολόγηση. Διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει γίνει και πλέον όλες οι πλευρές συντείνουν ότι πολύ σύντομα θα γίνουν τα οριστικά βήματα ώστε να ολοκληρωθεί, χωρίς την παραμικρή πιθανότητα νέων δημοσιονομικών μέτρων, η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης, ώστε να ενταθούν και οι πολιτικές και τεχνικές συνομιλίες για τον οριστικό τερματισμό του προγράμματος. Η πορεία όμως για την έξοδο από το πρόγραμμα δεν μπορεί παρά να έχει στόχο και την άμβληση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, αλλά και την στήριξη των κοινωνικών στρωμάτων που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στη διανομή κοινωνικού μερίσματος, διπλάσιο από το περσινού, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα στις 10 το πρωί είχαν κατατεθεί 1.223.116 αιτήσεις και είχαν εγκριθεί 527.593. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάθεσης των αιτήσεων θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου και το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε κάθε περίπτωση πριν από τα Χριστούγεννα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαδικασίες αποκατάστασης στη Δυτική Αττική, έχουν ήδη ολοκληρωθεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών και σε ελάχιστο χρόνο όλες οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Χθες εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την καταβολή του επιδόματος των 5.000 ευρώ στα νοικοκυριά και των 8.000 ευρώ στις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Σήμερα, κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών έχουν ξεκινήσει να δέχονται τις αιτήσεις των πληγέντων στο Δημαρχείο της Μάνδρας αλλά και στο ΚΕΠ της Νέας Περάμου. Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος στα νοικοκυριά προβλέπεται να αρχίσει εντός των επόμενων 2 ημερών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσθετης αποζημίωσης των νοικοκυριών, θα ακολουθήσει και η διαδικασία για την πρόσθετη αποζημίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Επίσης, σε ό,τι αφορά το συνολικό σχέδιο αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία την προηγούμενη Παρασκευή να συζητήσει με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, για την πρωτοβουλία εκπόνησης ενός πενταετού σχεδίου αντιπλημμυρικών έργων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ζήτησε την στήριξη της Επιτροπής στο σχέδιο αυτό. Αυτό το σχέδιο, αλλά και μια συνολική δέσμη μέτρων για την αναβάθμιση της περιοχής, θα συζητηθούν αναλυτικά με όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση σε έκτακτο αναπτυξιακό συνέδριο που θα διοργανώσει η κυβέρνηση στην Ελευσίνα στις 16 και 17 Δεκεμβρίου. Τέλος,
δημοσιεύθηκε χθες η προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τη δημοπρασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. Μια δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία πολεμήθηκε λυσαλέα, αλλά πλέον γίνεται πράξη. Μπαίνει έτσι ένα τέλος στην άνευ τιμήματος εκμετάλλευσης του φάσματος, ενός περιουσιακού δηλαδή στοιχείου του ελληνικού λαού. Μπαίνουν κανόνες στο τηλεοπτικό τοπίο, στην πολιτική ζωή, στην ποιότητα του τηλεοπτικού προγράμματος, αλλά κυρίως στις εργασιακές σχέσεις στα τηλεοπτικά μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία Ζωμπά. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει συγκεκριμένα έξτρα δέσμη μέτρων για την προστασία νοικοκυριών από πληστηριασμούς ή θεωρεί ότι ό,τι προβλέπεται έως τώρα είναι επαρκές? Κοιτάξτε να δείτε, από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης έχει γίνει σαφές και από τα πλέον αρμόδια χείλη, τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον Υπουργό Οικονομικών, ότι η βασική μέρημνα την οποία έχουμε είναι η προστασία της λαϊκής κατοικίας. Όπως γνωρίζετε, μέχρι τις 31/12/2017 υπάρχει δυνατότητα για υποβολή αίτησης ώστε κάποιος να ενταχθεί στο νόμο Σταθάκη, ο οποίος στοχεύει στην προστασία ακριβώς της λαϊκής κατοικίας με συγκεκριμένα κριτήρια. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι είναι δυνατόν ακριβώς για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει την στιγμή που προστατεύεται η λαϊκή κατοικία να δίνεται και η δυνατότητα σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να μην αποπληρώνουν τα δάνειά τους, πράγμα το οποίο, όπως γνωρίζετε, εφόσον συμβεί, θα καταλήξει και πάλι να επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους. Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Στη βάση αυτών ακριβώς των μέτρων που είχαμε δεσμευτεί, συνεχίζουμε να πορευόμαστε και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και από τους πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται, διότι είναι εντελώς διαφορετικό, κυρία Ζορμπά, να προστατεύει κανείς την λαϊκή κατοικία και εντελώς διαφορετικό να προστατεύει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι συνήθως έχουν ακίνητα τα οποία είναι εξαιρετικά μεγάλης αξίας και τα οποία καταλήγουν, κατά τη γνώμη μου, πέραν των προθέσεων των ανθρώπων και των πολιτών οι οποίοι συμμετέχουν στα κινήματα εναντίον των πληστηριασμών, να προστατεύονται από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης τις οποίες κινητοποιούν οι τράπεζες. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να κινούμαστε τόσο μέχρι τη λήξη του προγράμματος αλλά και στη συνέχεια. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα συνεχιστεί η προστασία των πρώτων κατοικιών από πληστηριασμούς μέχρι τις 300.000 ευρώ και επίσης το μέτρο αυτό, αυτή η πολιτική σας θα ισχύσει και μετά το 2018. Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα ότι μέχρι τις 31/12/2017, σύμφωνα με τον νόμο, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στο νόμο Σταθάκη, στο νόμο Κατσέλη Σταθάκη, τον λεγόμενο. Αυτό σημαίνει ότι όποιοι πολίτες υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στο συγκεκριμένο νόμο, θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία τους μέχρι και την συνολική αποπληρωμή, μέχρι και την οριστική αποπληρωμή του δανείου τους. Δηλαδή, η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν λήγει στις 31/12/2017. Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι αορίστου χρόνου. Αυτό το οποίο τελειώνει στις 31/12/2017 είναι η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση του κόκκινου δανείου από υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Παρακαλώ, κύριε Σβέρκο. Κύριε Υπουργέ, χθες και εσείς, όπως και μέσα ενημέρωσης και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, λάβατε ένα εξώδικο από την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη. Εκεί μιλά για διαδόσεις διαφόρων ψευδών ειδήσεων και πληροφοριών από εσάς προσωπικά. Μιλάει για στοχευμένα ψεύδι. Θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο για την ουσία του εξωδίκου, αλλά και για την τακτική της κυρίας Μητσοτάκη, να βάλει εναντίον μέσων ενημέρωσης, μιλώντας μάλιστα και εξ ονόματος του συζύγου της, όπως η ίδια γράφει μάλιστα μέσα, του κυρίου Μητσοτάκη. Ευχαριστώ. Κύριε Σβέρκο, το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι αν η κυρία Μητσοτάκη θεωρεί ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να διεξάγεται μέσω εξωδίκων, και εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Παπάς, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έλαβαν το σχετικό εξώδικο, θα το καλωσορίσουν. Ωστόσο, θα πρέπει να σας πω ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι περισσότερο ένδειξη αδυναμίας παρά το οτιδήποτε άλλο. Κυρία Μητσοτάκη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι είναι δημόσιο πρόσωπο ο σύζυγος του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατά την αυστηρή έννοια του νόμου.
Και ως τέτοιο δημόσιο πρόσωπο πρέπει και να αποδέχεται αλλά και να ακούει την πολιτική κριτική καθώς και τα ερωτήματα τα οποία της απευθύνονται. Αυτό το οποίο έχει την μεγαλύτερη σημασία όμως είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό αρνείται να απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία του έχουν τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Κάποια από αυτά αφορούν και τις δραστηριότητες της συζύγου του. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να απαντήσει, και θα τα επαναλάβω εδώ τα σχετικά ερωτήματα, και για το δάνειο των 700.000 ευρώ το οποίο είχε λάβει ο κύριος Χανίων και στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται η οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει αρνηθεί να απαντήσει και για τις σχέσεις του κυρίου Αβγενάκη με ανθρώπους του κοινού ποινικού δικαίου, με εκβιαστές, λαθρέμπορους και άλλους, είτε υπόδικους είτε καταδικασμένους. Έχει αρνηθεί να απαντήσει για ποιο λόγο δεν έχει καταθέσει ακόμη εν έτη 2017 πόθεν έσχες και για ποιο λόγο δεν έχει απαντήσει στον ελληνικό λαό με συγκεκριμένα στοιχεία για τις εταιρείες offshore τις οποίες φέρεται να κατέχει η σύζυγός του. Και επίσης δεν έχει απαντήσει ποιες ήταν ακριβώς οι δραστηριότητες αυτών των offshore. Αν ξεχνάω κάτι από τα αναπάντητα ερωτήματα, γιατί βλέπετε ότι είναι και πολλά, μπορούμε να επανέλθουμε και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε στον τόπο που τους αρμόζει, δηλαδή στο ελληνικό κοινοβούλιο, κατά τη διαδικασία της προημερησίας διατάξεως συζήτηση, την οποία με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού θα διενεργήσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θέλω να επαναλάβω και να θυμίσω στην κυρία Μητσοτάκη είναι ότι πράγματι συμφωνώ με την ακροτελεύτη, αν δεν κάνω λάθος, φράση την οποία συμπεριλαμβάνει στο εξωδικό της, η οποία είναι η εξής. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κυρία Μητσοτάκη. Πράγματι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή και το θέμα της κυρίας Μητσοτάκη προέκυψε μέσα από την περίφημη υπόθεση της Σαουδικής Αραβίας, θα ήθελα να μου εξηγήσετε σε ποια φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχει ματαιωθεί, έχει ακυρωθεί αυτή η αγοραπολισία, είναι ενεργή, όπως λένε κάποιοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ποια είναι, σε τι φάση βρισκόμαστε? Σας έχω πει, καταρχήν η συμφωνία αυτή πρέπει να ξέρετε ότι έγινε με απόλυτο σεβασμό τόσο στο διεθνές δίκαιο όσο και στις συζυγίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα η συμφωνία αυτή, εφόσον φυσικά, γιατί υπάρχει και μια τέτοια σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον υπάρξουν σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμπάργκο όπλων προς τη Σαουδική Αραβία, είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί εντός του πλαισίου των επιταγών και των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη συμφωνία σήμερα, αυτή είναι παγωμένη και στη βάση των εξελίξεων που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες θα διαμορφώσουμε και τη σχετική θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακαλώ. Αν μεταφέρω σωστά, άκουσα πριν λίγο, αλλά λέω αν το μεταφέρω σωστά, τον κύριο Παπαδημούλη σε ένα tweet να λέει ότι θα ψηφίσει υπέρ του εμπάρκο παράδοση όπλων Σαουδική Αραβία. Αυτή είναι και η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης? Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι μια διαδικασία η οποία διεξάγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κύριος Παπαδημούλης τοποθετείται ως ευρωβουλευτής της αριστεράς. Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε ότι από το Σεπτέμβριο του 2017 έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένα κλιμάκια τόσο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διερευνούν την υπόθεση της Σαουδικής Αραβίας αλλά και την πιθανή εμπλοκή στρατευμάτων της στον εμφύλιο πόλεμο στην Ιεμένη. Από εκεί και πέρα, στη βάση τη συζήτηση η οποία θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις με τις οποίες επαναλαμβάνω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να συμμορφωθεί και να τις ακολουθήσει κατά γράμμα. Παρακαλώ, κύριε Τεχαγιά. Κύριε Πρόσωπο, ήθελα να σας ρωτήσω αν με βάση τις στοχεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι εφικτός ο στόχος να υπάρξει staff level agreement στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου και όπως έχει ακουστεί από ευρωπαϊκές πηγές να έχουμε ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης στις 22 Γενάρη. Ευχαριστώ. Κυρία Κεχαγιά, αυτό το οποίο είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση είναι ότι οι διαδικασίες των συζητήσεων με τους επικεφαλείς των θεσμών ξεκίνησαν ήδη από χθες. Οι συζητήσεις πάνε εξαιρετικά καλά, δεν υπάρχουν απαιτήσεις για νέα δημοσιονομικά μέτρα, υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δεν θέλω να προεξοφλήσω την κατάληξη του Staff Level Agreement μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Δεν θέλω όμως από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και να το αποκλείσω. Η
είναι μια υπαρκτή πιθανότητα. Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση τόσο εμείς όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και νομίζω και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επομένως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, των τεχνικών και πολιτικών συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται αυτή την εβδομάδα. Ορίστε, κυρία Μανή. Είναι αγκάθια, κύριε εκπρόσωπε, ή απλά εκκρεμότητες τα τρία ζητήματα που είναι τώρα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, δηλαδή τα κοινωνικά επιδόματα, ο ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και το θέμα των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ? Δηλαδή η κυβέρνηση τα εκτιμά ως αγκάθια ή τα εκτιμά ως εκκρεμότητες που πάνε για λύση? Δεν ξέρω τι εννοείται αγκάθια. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Υπάρχουν και συγκεκριμένες λεπτομέρειες όσο στην εφαρμογή των συγκεκριμένων προαπαιτουμένων, οι οποίες πρέπει να συναποφασιστούν έτσι ώστε να καταλήξουμε στην τεχνική συμφωνία. Νομίζω ότι είναι δεδομένη η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε ολοκληρώσει τις συνομιλίες μας μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω μετά και τις αποκαλύψεις που έκανε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, τι γίνεται με τον πρέσβη μας στο ΡΙΑΔ? Κοιτάξτε να δείτε, ο πρέσβης στο ΡΙΑΔ, να θυμίσουμε τις αποκαλύψεις, αυτό το οποίο έκανε ήταν να μεταφέρει συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες του προσκομίστηκαν από μία πηγή, συγκεκριμένα τον κύριο Σφακιανάκη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών θα χειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, να περάσουμε λιγάκι στη γείτονα χώρα. Δημοσιοποιήθηκε χθες από τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης ότι η ημερομηνία επίσκεψης του Ρέσεπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Αθήνα θα είναι 7 με 8 Δεκεμβρίου. Όπως είπε, τα ζητήματα που θα τεθούν θα είναι οικονομικής φύσεως και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα υπόλοιπα θέματα θα συζητηθούν των διμερών διαφορών που υπάρχουν με τις δύο χώρες. Και μια δεύτερη ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλιμάκιο από την τουρκική κυβέρνηση στη Θράκη, η οποία προετοιμάζει την επίσκεψη Ερντογάν. Θα επισκεφτεί τη Θράκη ο κύριος Ερντογάν? Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή οι διπλωματικές ομάδες των δύο χωρών συνεχίζουν την συζήτηση έτσι ώστε να προσδιοριστούν τόσο η ημερομηνία της επίσκεψης όσο και η ατζέντα των συζητήσεων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αποφάσεις και όταν αυτές υπάρξουν θα ανακοινωθούν επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρακαλώ, κύριε Αγκαντώνα. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα ένα σχόλιο για τις πολιτικές εξελίξεις στο Βερολίνο. Είδαμε πρόσφατα την επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Σούλτς. Και πόσο σας ανησυχεί η κατάσταση εκεί αναφορικά με την διευθέτηση του ελληνικού χρέους, που επί της ουσίας είναι αυτό που περιμένει η ελληνική πλευρά? Το μόνο σχόλιο το οποίο μπορώ να κάνω είναι ότι ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να υπάρξει σχηματισμός της νέας γερμανικής κυβέρνησης, διότι αυτό δεν θα είναι θετικό μόνο για την πορεία του ελληνικού προγράμματος, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης. Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης δεν υφίσταται καμία απολύτως ανησυχία. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στη βάση του οποίου δουλεύουμε και είμαστε εντός ακριβώς αυτού του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, τόσο για την ολοκλήρωση τρίτης αξιολόγησης, όσο και για τις απαραίτητες συζητήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων όρων τερματισμού της δημοσιονομικής προσαρμογής και του μνημονίου τον Αύγουστο του 2018. Νομίζω ότι και η νέα γερμανική κυβέρνηση θα συμβάλλει με επικοδομητικό τρόπο ακριβώς στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων από το Eurogroup του Ιουνίου του 2017. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, άκουσα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας και άλλα στελέχη κινήσεων πολιτών που δηλώνουν την αντίθεσή τους στο θεσμό των πληστηριασμών, να επιβεβαιώνουν σήμερα ότι είχαμε τέτοια διαδικασία για ένα ακίνητο υψηλής αξίας που δεν ανήκει σε λαϊκή οικογένεια και υπ' αυτή την έννοια δεν εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε αυτή την περίπτωση. Άκουσα και εσάς που είπατε ότι η κυβέρνηση προφανώς δεν μπορεί να στηρίζει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και δεν θα πληστηριάζονται ακίνητα μεγάλης αξίας. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι δέσμευση ότι από τούτε και στο εξής θα μπαίνουν σε πληστηριασμό ακίνητα της τάξης του 1.000.000, των 500.000, αν δηλαδή είναι μια δέσμευση αυτό και ποιο είναι το όριο κατά το οποίο ακίνητα δεν θα πληστηριάζονται. Ευχαριστώ.
στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς που αφορούν την ενεργοποίηση των πληστηριασμών και της αναγκαστικής εκτέλεσης από τη μεριά των τραπεζών προς τους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν το δανειό τους, έχουν μπει πάρα πολύ συγκεκριμένοι όροι, οι οποίοι ορίζονται από τον νόμο. Από την άλλη μεριά, εξ όσων γνωρίζω, και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει δηλώσει ότι ότι δεν υπάρχει σχέδιο από μέρους των τραπεζών για την ενεργοποίηση πληστηριασμών σε ακίνητα αξίας κάτω των 300.000 ευρώ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο επαρκούς προστασίας της λαϊκής κατοικίας και στη βάση ακριβώς αυτού του πλαισίου δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, σε αυτό που μας είπατε πριν, ότι πάγωσε η συμφωνία, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι μια σειρά από κορυφαία στελέχη, βουλευτές και υπουργοί του κόμματος εξ αρχής ζητούσαν την ακύρωση της συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία. Δεν είχε υπάρξει καμία τέτοια δήλωση κατά τη διάρκεια σύναψης της συμφωνίας, ούτε κατά την επόμενη περίοδο, όταν και η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μην προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης είναι απολύτως θεμητό και μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε για το συγκεκριμένο ζήτημα τόσο σε επίπεδο δημόσιου λόγου όσο και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσωπε, πώς σχολιάζετε δηλώσεις πρωτοκλασσών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, που λένε ότι αρκεί απόπειρα για την τέλεση του αδικήματος της απιστίας, ακόμη και αν ακυρωθεί η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία? Ακούστε, νομίζω ότι η συγκεκριμένη συζήτηση έληξε και αποκαλύφθηκε το μέγεθος της απάτης αλλά και η σκευωρία την οποία προσπάθησαν συγκεκριμένα εκδοτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα να ολοκληρώσουν σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης. Το δυστύχημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, πρώην υπουργοί, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καθοδηγείται τελικά από αυτά τα εκδοτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα στην προσπάθειά του να βλάψει την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, νομίζω ότι πρόκειται για μια τοξική αντιπολίτευση αυτή την οποία ασκούν τα συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί πλήρως και ολοκληρωτικά ότι όχι μόνο απόπειρα απιστίας δεν υπήρξε, αλλά ότι το όλον ζήτημα προέκυψε μετά από πληροφορίες τις οποίες παρήχε στις ελληνικές αρχές ένας επίδοξος μεσάζοντας, ο μοναδικός μεσάζοντας που υπάρχει στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κύριος Φακιανάκης, και νομίζω ότι οι εξηγήσεις πρέπει να δοθούν αυτή τη στιγμή από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας για τον τρόπο με τον οποίο είχε πρόσβαση σε απόρριτα έγγραφα, για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για τις συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες διοχέτευε στις ελληνικές αρχές ο κύριος Φακιανάκης, αλλά και για τους λόγους που τους οδήγησαν να μετατρέψουν ένα ανύπαρκτο θέμα σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής ζωής της χώρας. Παρακαλώ. Έχετε στοιχεία ότι ο κύριος Φακιανάκης είναι μεσάζων σε αυτή την ιστορία, και αν είναι έτσι τα πράγματα, επειδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, ο πρέσβης μας στη Στοριάντη ήταν βαποράκι του κυρίου Φακιανάκη? Γιατί αφήσατε ανοιχτό πριν το ενδεχόμενο. Ο πρέσβης μας στη Στοριάντη έκανε αυτό το οποίο οφείλει να κάνει ο οποιοσδήποτε πρέσβης. Δηλαδή μετέφερε τις συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες είχε στο αρμοδίο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα τα ερωτήματα είναι αμήλικτα και εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι τα ερωτήματα αυτά δεν αφορούν την κυβέρνηση, αφορούν πρωτίστως τη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε Πρόσωπε, για να έρθουμε και σε ένα πραγματικό διακύβευμα. Και εσείς και όλοι οι υπουργοί, και φαίνεται και δείχνει αυτό ότι αν όχι μέσα στις γιορτές, τουλάχιστον στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, θα έχει κλείσει επιτυχώς η τρίτη αξιολόγηση. Με δεδομένη την πολιτική αστάθεια που υπάρχει στη Γερμανία και στην αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, ήθελα να ρωτήσω αν έχουν γίνει κάποιες επαφές σε πρώτο επίπεδο για την παραμετροποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και πότε αυτή θα ξεκινήσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στον δρόμο προς την έξοδο από τα μνημόνια.
Καταρχήν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλοι ελπίζουμε και όλοι ευχόμαστε ότι θα υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης στη Γερμανία, αλλά εμείς σε κάθε περίπτωση, όσο και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, συνεχίζουν να εργάζονται στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τον τερματισμό του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, και αυτό πρέπει να είναι σαφές και δεδομένο. Και ο τερματισμός αυτού του προγράμματος δεν εξαρτάται από τις πολιτικές εξελίξεις σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης, αντιθέτως, αποτελεί μια νομική δέσμευση, η οποία περιέχεται στο μνημόνιο το οποίο υπογράφτηκε, αλλά και στα δανειακή σύμβαση, η οποία υπογράφτηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τεχνικές εργασίες από τη μεριά του ESM είναι προφανές ότι γίνονται, και αυτές οι τεχνικές εργασίες για την παραμετροποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων του ελληνικού χρέους είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης και των τεχνικών κλιμακίων, τα οποία επίσης εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Παρακαλώ, κυρία Σαββόπουλου. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω εάν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τις ενέργειες της περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στην Θεομηνία στη Δυτική Αττική, και όχι τόσο στο κομμάτι που αφορά την μετά την Θεομηνία, όσο πριν από αυτήν, όσον αφορά στο κομμάτι των αντιπλημμυρικών έργων, και αν, εν πάση περιπτώσει, 15 μέρες μετά είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε να αποδοθούν ευθύνες. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Σαββοπούλου, αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η Περιφέρεια Αττικής, όπως και η ίδια ανακοίνωσε, αν και δεν είναι η δική μου αρμοδιότητα να επαναλαμβάνω όσα ανακοινώνει η Περιφέρεια, είναι ότι το πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων, το οποίο έχει ανακοινώσει και το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης της Περιφέρειας, είναι ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συμπληρώνεται από 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, και άλλα 50 εκατομμύρια τα οποία αφορούν το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Πρόκειται δηλαδή για αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εκτεταμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το επίπεδο έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν. Βεβαίως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις παίρνουν χρόνο για να ολοκληρωθούν είναι κάτι δεδομένο και είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την Περιφέρεια, αλλά αφορά όλες τις δομές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του ελληνικού κράτους, οι οποίες είναι απολύτως δεδομένο ότι πρέπει να επιταχυνθούν, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ως ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, πάνω σε αυτό, άρα με αυτό που μας λέτε, είναι σαν να λέτε ότι και οι προηγούμενοι δεν είχαν ευθύνη, με την έννοια ότι και οι προηγούμενοι είχαν αντιμετωπίσει. Δεν είπα ποτέ κάτι την τέτοιο. Ίδια γραφειοκρατία. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι για πρώτη φορά είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα πρόγραμμα επενδύσεων για αντιπλημμυρικά έργα ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε και τις σχετικές συγκρίσεις με τα αντιπλημμυρικά έργα και τους προϋπολογισμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων, τα οποία ήταν κατά πολύ μικρότερα. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένο ποσοστό, αλλά νομίζω ότι δεν ξεπερνούσαν τα 125-130 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Επομένως, νομίζω ότι οι συγκρίσεις είναι μάλλον εξαιρετικά προβληματικές για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Επίσης, οφείλω να σας πω ότι η άναρχη δόμηση και η αναρχικιστική δόμηση, αλλά και η ανυπαρξία χωροταξικού σχεδιασμού, δεν βαρύνει τη σημερινή κυβέρνηση, δεν βαρύνει τη σημερινή αρχή στην Περιφέρεια, αλλά αντιθέτως βαρύνει τις ελληνικές κυβερνήσεις, τόσο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και πολύ περισσότερο μετά την διαδικασία της μεταπολίτευσης. Μετά τη μεταπολίτευση, δηλαδή μετά το 1974. Νομίζω ότι οποιοδήποτε συμψηφισμός, οποιασδήποτε προσπάθεια σύγκρισης των ενεργειών και της πρακτικής της σημερινής κυβέρνησης με τις προηγούμενες κυβερνήσεις θα καταλήξει σε μια πραγματική εικόνα η οποία δεν ευνοεί σε καμία περίπτωση τους προηγούμενους. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Το αναπτυξιακό συνέδριο που μας είπατε στη Δυτική Αττική, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελευσίνα, είναι σφήνα στα αναπτυξιακά? Γιατί ακριβώς το κάνετε? Σας είπα ότι πρόκειται για ένα έκτακτο αναπτυξιακό συνέδριο, ώστε να συζητηθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς μια σειρά μέτρων για τη συνολική αναβάθμιση και όχι μόνο για την αντιπλημμυρική αναβάθμιση της περιοχής. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα διεξαχθεί 16 και 17 Δεκεμβρίου στην Ελευσίνα, και νομίζω ότι θα γίνει μια πάρα πολύ παραγωγική συζήτηση, η οποία όμως πρέπει να καταλήξει και σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σε συγκεκριμένες στοχεύσεις για την συνολική ακριβώς αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία είναι εξαιρετικά ταλαιπωρημένη και από την άναρχη δόμηση, αλλά και επιβαρημένη από την βιομηχανία, αλλά και από άλλες πηγές οι οποίες προξενούν βλάβες στο φυσικό περιβάλλον. Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιά.
Αυτό. Ήθελα, κύριε εκπρόσωπε, να σας ρωτήσω εάν όλος αυτός ο προβληματισμός που έχουμε δει από κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις πωλήσεις πυρομαχικών όπλων σε άλλες χώρες και οι ενστάσεις τους, εάν θα συζητηθούν κάποια στιγμή στα συλλογικά όργανα και αν η πρωτοβουλία του κυρίου Φίλη να προκληθεί μια συζήτηση με στόχο την ακύρωση της συμφωνίας ήταν σε γνώση της κυβέρνησης. Εγώ καταρχήν εδώ δεν εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μπορώ να μιλήσω για τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ εκπροσωπώ την ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα σας είπα και προηγουμένως ότι ο διάλογος είναι θεμητός. Ωστόσο, οφείλω να επαναλάβω ότι οποιαδήποτε ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης έγινε στη βάση των οδηγιών εκ μέρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Θέλω επ' αυτού μια διευκρίνηση, επειδή είπατε νωρίτερα, συναρτήσατε την τύχη της συμφωνίας που αυτή τη στιγμή είναι παγωμένη με τις αποφάσεις που θα ληφθούν από το Ευρωκοινοβούλιο που υπάρχει σε εξέλιξη μια σχετική συζήτηση. Οι αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής που θα συνεδριάσουν, όπως είπαν χθες, για ανάκληση της εντολής της συμφωνίας, δεν θα παίξουν κανένα ρόλο. Θεωρείτε ότι γίνεται εκ του περισσού αυτή η συζήτηση, ότι είναι για εντυπωσιασμό? Σας είπα ξανά ότι αναμένουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναλόγως με αυτές τις αποφάσεις θα προσδιορίσουμε και τη συγκεκριμένη θέση μας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μια συζήτηση στη Βουλή για τη φοροδιαφυγή. Μια μέρα πριν, την Κυριακή, η Νέα Σελίδα είχε αποκαλύψει ότι 550 δισεκατομμύρια βρέθηκαν ως φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένα αφημί για τα έτη 2002 έως 2014 από το νέο λογισμικό σύστημα των φορολογικών αρχών, στο οποίο αντιπαραβλήθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις και οι φορολογικές δηλώσεις. Θέλω να ρωτήσω πρώτον αν, δεδομένου ότι έχει παγώσει η διαδικασία αξιοποίηση αυτών των στοιχείων, αν εξετάζεται κάποιο σχέδιο από την κυβέρνηση προκειμένου να γίνει εφικτή η αξιοποίησή τους. Και δεύτερον, στο πολιτικό σκέλος, ένα σχόλιο για τη φοροδιαφυγή και δεδομένου τη συζήτηση που προετοιμάζεται, αλλά και τη συζήτηση που έχει αναζωπηρωθεί σχετικά με νομότυπους τρόπους φοροαποφυγής και το αν είναι αυτές ηθικές. Να μου βάζετε ένα συνολικό πλαίσιο που αφορά τη φοροδιαφυγή. Το πρώτο σχόλιο μου στην ερώτησή σας έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία προέκυψαν ακριβώς στη βάση του νέου συστήματος το οποίο υπεξεργάστηκε το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα συγκρίνοντας φορολογικές δηλώσεις με τραπεζικές καταθέσεις. Έχουμε λοιπόν ενδείξεις για φοροδιαφυγή ύψους πράγματι άνω των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή από το 2002 μέχρι το 2014. Μπορεί να φαίνεται ένα τεράστιο νούμερο αυτό, τα 500 δισεκατομμύρια, αλλά αν το συγκρίνετε, αν το διαιρέσετε με τα έτη για τα οποία μιλάμε και το συγκρίνετε με το ΑΕΠ, θα κατανοήσετε ότι πρόκειται περίπου για το 20% της ελληνικής του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για τις συγκεκριμένες περιόδους στις οποίες συζητάμε. Μιλάμε λοιπόν για έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε στην κρίση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι από το 1996 μέχρι το 2010 η ελληνική δημοκρατία, ενώ βρισκόταν περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις δαπάνες, βρισκόταν διαρκώς κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα. Και αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος για την ύπαρξη διαρκών ελλειμμάτων στην ελληνική οικονομία, αλλά και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα από το 1996 μέχρι το 2010 να μειώσουμε ποσοστιαία το χρέος μας, δηλαδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να μειώσουμε το λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, εθνικό εγχώριο προϊόν, με συγχωρείτε, αυξανόταν, το ελληνικό δημόσιο χρέος παρέμενε σταθερό ως ποσοστό του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυξανόταν ως απόλυτο νούμερο. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτός ήταν ακριβώς το γεγονός ότι είχαμε μια διαρκή υστέρηση στα φορολογικά έσοδα. Πρόκειται λοιπόν για μια διαρθρωτική αδυναμία του ελληνικού κράτους, για την οποία από τη δική μας πλευρά κάνουμε ό,τι είναι εφικτό, έτσι ώστε να διορθωθεί στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τόσο με τον έλεγχο των ληστών, όσο και με
μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουμε για να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή και να διευρύνουμε τη φορολογική βάση. Ακριβώς αυτός είναι ο πρωταρχικός πολιτικός μας στόχος, έτσι ώστε να διορθώσουμε διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες επιβάρυναν την ελληνική οικονομία επί πάνω από 40 έτη. Όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε βεβαίως στην προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, έτσι ώστε να ανακοινώσουμε τόσο τα μέτρα τα οποία έχουν μέχρι τώρα ληφθεί, όσο και τα μέτρα τα οποία προτιθέμεθα να πάρουμε ως ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού αλλά και του φορολογικού συστήματος. Παρακαλώ, κυρία Μητσοπούλου. Σε σχέση με τη συμφωνία για τα πυρομαχικά και πάλι, θα ήθελα αν μπορείτε να μας πείτε σε ποιο χρονικό σημείο διαπιστώνεται η επαναχώρηση της Σαουδικής Αραβίας, καθιστώντας την διαδικασία άγωνη, και πού αποδίδεται αυτή. Δεν υπήρξε άγωνη διαδικασία, με την έννοια ότι δεν υπήρξε διαγωνισμός. Υπήρξε μια διαδικασία πώλησης, από την οποία η Σαουδική Αραβία δεν ξέρω αν τεχνικά επαναχώρησε. Αυτή τη στιγμή, όπως προηγουμένως είπα, η διαδικασία είναι παγωμένη. Αναμένουμε να δούμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πράξουμε αναλόγως. Παρακαλώ, κύριε Πετρικάρη. Το είπατε και νωρίτερα, απλώς θα επιμείνω ζητώντας σας περισσότερο δύο διευκρινήσεις σε αυτό το ζήτημα. Δεν θα παίξει κανένα ρόλο για την κυβέρνηση η απόφαση, η γνωμοδότηση, έστω γιατί έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Εξοπλισμών της Βουλής. Και το φυσικά δεύτερο. Και θα παίξει ρόλο. Θα παίξει. Το δεύτερο είναι το εξής. Ρωτηθήκατε και νωρίτερα για τον κύριο Φίλη. Ήταν σε γνώση του Μαξίμου η πρωτοβουλία την οποία πήρε, η δήλωση που έκανε και η κίνηση πρωτοβουλία χθεσινή. Τη δήλωση την έχει κάνει εδώ και περίπου μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Φίλης. Η χθεσινή πρωτοβουλία, η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, σε γνώση δική μου δεν ήταν, δεν γνωρίζω αν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ. Για το κοινωνικό μέρισμα ήθελα να σας ρωτήσω, αν σκέφτεστε να κάνετε κάποιες βελτιώσεις αναφορικά με τους ανθρώπους που φιλοξενούν κάποιους δικούς τους ή και τους φιλοξενούμενους, διότι βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν συνέχεια παράπονα για αδικίες. Κοιτάξτε να δείτε, το κοινωνικό μερίσμα απευθύνεται σε περίπου 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Στη βάση των συγκεκριμένων παραμέτρων οι οποίες έχουν εκδοθεί, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στην κοινή υπουργική απόφαση αλλά και στον νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί. Τεχνικές αλλαγές γίνονται διαρκώς έτσι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ως προς αλλαγές ουσίας δεν νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να κινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε την ερώτηση στους σπουδαστές του ΙΕΚ Δημοσιογραφίας από τους Αμπελόκηπους, του Δημόσιου ΙΕΚ Αμπελοκήπων Δημοσιογραφίας. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς θέλει να ρωτήσει κάτι για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία της επίσημης ενημέρωσης των πολιτικών συντάκτων. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ για που μας δεχτήκατε. Θα ήθελα να. Νίκος Στρατούρης λέγομαι, από το Τμήμα Δημοσιογραφίας. Θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τη συγκυρία τη σύλληψη των 9 Τούρκων από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την επίσκεψη Ερντογάν, αν ανησυχεί η κυβέρνηση για την ασφάλεια του Προέδρου, και σε δεύτερο μέρος, αν καλύφθηκαν τα δικαιώματα των συλληφθέντων, διότι υπήρξαν σχετικές καταγγελίες από συλλογικότητες Τούρκων και Κούρδων πολιτικών προσφύγων. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο υπουργός που φέρει την αρμοδιότητα της προστασίας του, που έχει την αρμοδιότητα της προστασίας του πολίτη, η ελληνική αστυνομία δεν συνδέει τις συγκεκριμένες προσαγωγές με την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου σε καμία των περιπτώσεων. Η ελληνική αστυνομία δεν λειτουργεί ευκαιριακά. Είναι λοιπόν προφανές ότι έδρασε στη βάση συγκεκριμένων πληροφοριών που είχε και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν υφίσταται καμία απολύτως ανησυχία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια όχι μόνο του οποιοδήποτε επίσημου επισκέπτη στη χώρα μας αλλά και των Ελλήνων πολιτών. Ως προς τα δικονομικά δικαιώματα, αυτό το οποίο οφείλω να σας πω είναι ότι η ελληνική αστυνομία λειτουργεί πάντοτε εντός του πλαισίου του νόμου και εφόσον αποδειχθεί κάτι διαφορετικό θα ληφθούν και τα αναγκαία μέτρα πειθαρχικά ή άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.